Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εφαρμόζοντας το σχέδιό της για την ιδιωτικοποίηση των εταιριών και δικτύων ενέργειας της χώρας, εξαγγέλει άρον-άρον το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας, προκαλώντας εύλογα τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά χωρίς κανένα σχέδιο για την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος και την αύξηση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Χωρίς καμία ειδική στρατηγική για την ενεργειακή μετάβαση και τις λιγνητικές περιοχές και δεσμευτικό πλάνο χρηματοδότησής της. Χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες καταδικάζει στην ανεργία και την ερήμωση. Χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τους εργαζόμενους και τις τοπικές οικονομίες που πλήττονται άμεσα. Χωρίς να διστάζει να καταστήλει βία τις αντιδράσεις των πολιτών με χρήση χημικών. Η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της μεγάλης πρόκλησης της εποχής μας. Αντιμετωπίζεται όμως από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με επικοινωνιακούς όρους και ως πρόσχημα για να εφαρμόσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Καλούμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει ένα αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο σχέδιο σε συνεννόηση πάντα με τις τοπικές κοινωνίες. Ένα σχέδιο με εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους και στη βάση ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων, το οποίο θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Την καλούμε να εγκαταλείψει άμεσα την πολιτική ξεπουλήματος των δημόσιων εταιριών και δικτύων ενέργειας της χώρας, που υπονομεύει την ενεργειακή μετάβαση, ευνοώντας λίγους και εκλεκτούς.